Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου, χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, σας εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Έχουμε ετοιμάσει ένα καινούριο βίντεο, βασικά έχω ξαναετοιμάσει το βίντεο που κάνω unboxing τη PlayStation 5 κάμερα και το χειριστήριο, γιατί είχα θέμα με την ανάλυση με την προηγούμενη κάμερα, οπότε αναγκαστικά έκανα και την αναβάθμιση που χρειαζόταν και για το κανάλι και για μένα βασικά. Μην ξεχνάτε ότι βλέπετε το κανάλι Kostas Infinity Games κάθε Σαββάτο 10 η ώρα το βράδυ, κάνω live, παίζουμε διάφορα παιχνίδια είτε από PC είτε από PlayStation, εν αναμονή περιμένουμε και το PlayStation 5, ένας θεός πότε ξέρουμε θα έρθει, αν και ακούγεται στις 15 Ιανουαρίου με 20, δεν έχει παρά να περιμένουμε και να το δούμε και αυτό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα λέμε. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μισό λεπτό δώστε μου να φτιάξω και λίγο την καμερούλα μου. Εκεί. Λοιπόν, θα δούμε τώρα το unboxing που θα κάνω όσον αφορά για το, για την κάμερα του PlayStation 5, η οποία δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι αυτή εδώ, έτσι, αυτή εδώ η καμερούλα. Θα βάλουμε και full screen, μην ανησυχείτε, απλά τη δείχνω προκαταβολικά. Και εδώ έχουμε και το DualSense, το χειριστήριο του PlayStation 5. Να το, το DualSense. Αυτά έχουμε δυστυχώς, την κονσόλα δεν την έχουμε, όπως όλος ο κόσμος. Οπότε πάμε να κάνουμε το unboxing και τα λέμε στην πορεία. Όπως σας είπα και προηγουμένως, πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η PlayStation 5 κάμερα. Όπως βλέπετε εδώ πιάνει, εδώ να βάλω το χέρι μου, 1080p ανάλυση. Έχει background removal tools, δηλαδή διάφορες λειτουργίες που μπορεί να αφαιρέσει άμα έχετε green screen το background από πίσω. Και έχει και υποτίθεται το stand μέσα, το οποίο μπορούμε και το βάζουμε είτε σε τηλεόραση είτε σε monitor και στέκεται η κάμερά μας. Οπότε εδώ θα κάνουμε εμείς τώρα το unboxing. Θα ανοίξουμε προσεκτικά. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό εδώ στην άκρη και πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, λογικά από εδώ πέρα πρέπει να ανοίγει. Μάλιστα. Ξεκινάμε, εδώ έχουμε το εγχειρίδιο της Sony που λέει κάποιες λειτουργίες μέσα λογικά. Αν και τι να χρειάζεται, έτσι. Δεν χρειάζεται αυτό το πραγματάκι εδώ. Από τη στιγμή που το συνδέεις, είναι plug and play, εννοείται δεν χρειάζεται driver, μιλάμε για κονσόλα τώρα, δεν μιλάμε για υπολογιστή. Λοιπόν, το κάνω λίγο εδώ στην άκρη. Να ανοίξουμε και εδώ. Αυτή λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε, είναι η κάμερα του PlayStation 5. Έτσι. Εδώ ανοίγει και έχει το αγγυλωτό εδώ και το πιαστράκι εδώ πέρα που πιάνουμε στο monitor ή στην τηλεόραση όπου θέλουμε να το βάλουμε, έτσι. Τώρα ανάλυση δεν ξέρω, λέει 1080p full high definition, τώρα το πόσο πιάνει, είτε είναι 30 frames είτε είναι 60 frames, αυτό δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω, γιατί πολύ απλά δεν έχω PlayStation 5 όπως όλοι μας. Εδώ είναι το καλώδιο, το HDMI, έτσι, είναι προσεγμένο η κατασκευή, το από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολύ καλή, έχει και το σηματάκι του PlayStation εδώ. Αν και δεν ξέρω αν το πιάνει εδώ η κάμερα, το κάνω ένα zoom, αλλά χλωμό το βλέπω να το πιάνει. Anyways, αυτό είναι το χειριστήριο του PlayStation 5, παιδιά. Συγγνώμη, η κάμερα, μπερδεύτηκα. Τα αφήνουμε εδώ στην άκρη και πάμε να δούμε το περιβόητο DualSense του PlayStation 5. Έτσι. Βλέπετε πως είναι και εδώ πέρα στα πλάγια. Βλέπετε και από εδώ. Wireless DualSense controller. Λέει ότι έχει μέσα το χειριστήριο.
το manual κλασικά. Το μόνο άσχημο που μπορώ να πω όσον αφορά τη Sony και δεν το περίμενα είναι ότι στα χειριστήρια μέσα που παίρνεις έξτρα δεν έχει καλώδιο φόρτισης. Και όχι μόνο αυτό, επειδή σας είπα ότι δεν έχω PlayStation 5, ήθελα, γιατί άκουσα ότι το Steam υποστηρίζει πλήρως το PlayStation 5 το χειριστήριο, και δεν είχα καλώδιο, δεν έβρισκα καλώδιο να το συνδέσω. Τι να πω, anyways. Οπότε αναγκαστικά φανταστείτε τώρα, αν σας καλάσει ένα καλώδιο, ας πούμε, που έχει μέσα η κονσόλα, λογικά έχει το καλώδιο με το χειριστήριο, και σας καλάσει αυτό το καλώδιο, δεν θα μπορείς να το φορτίσεις. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να δώσεις 29,90 για να πάρεις τη βάση για να φορτίζεις και το χειριστήριο και το ένα και το δεύτερο, αν έχεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε το manual, έτσι, όπως βλέπετε, αυτό είναι το manual του DualSense. Δυστυχώς, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει καλώδιο φόρτισης. Μπράβο Sony, δεν το περίμενα αυτό. Πόσο να κοστίζει ένα καλώδιο, 2, 3, 5 ευρώ. Anyways. Και αυτό λοιπόν είναι το περιβόητο το χειριστήριο του PlayStation 5. Να ζουμάρει λίγο η κάμερά μας. Δεν ξέρω κατά πόσο καλά δείχνει. Να το, εδώ το βλέπετε. Εδώ έχουμε το creation button, έτσι. Εδώ είναι το options, εδώ είναι τα pad και τα κουμπιά μας. Εδώ πέρα έχουμε να ακούμε πιο ενισχυμένο ηχιάκι. Εδώ πέρα, πατώντας αυτή εδώ την έδειξη μία φορά, κάνουμε mute το μικρόφωνο, γιατί έχει built-in μικρόφωνο, που σημαίνει κάποιος δεν χρειάζεται ακουστικά, μπορεί να μιλάει από το DualSense, και πατώντας το όλο πατημένο κάνεις mute όλους τους ήχους από την κονσόλα, από ό,τι έχω δει δηλαδή από άλλους YouTuber, έτσι. Εδώ έχουμε τα Abductive Triggers, τα οποία αποτίθεται ότι όταν παίζεις κάποιο παιχνίδι, είτε shooter και έχει μπλοκάρει το όπλο, δεν σε αφήνει να το πατήσεις, ή παίζεις κάποιο παιχνίδι π.χ. με τη Lara Croft, τον Tomb Raider, και τραβάς το τόξο και βλέπεις κάποια αντίσταση, νιώθεις τη διαφορά. Εδώ είναι το pad που κάνεις. Εδώ πέρα μπορούμε να πάρουμε και να βάλουμε είτε τη βάση να φορτίζεται, είτε ένα μικρό τζακ να βάλουμε ακουστικά, γιατί η Sony λέει ο 3D ήχος που έχει δεν είναι ανάγκη να έχεις και τα 3D ακουστικά που πουλάει η Sony. Μπορείς, ας πούμε, και με αυτά να κάνεις τη δουλειά σου. Τίποτα, παιδιά, αυτά ήτανε. Εγώ τα άνοιξα, τα είδα. Τώρα να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος, είμαι, αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν έχεις και κονσόλα να τα δοκιμάσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα σύντομο βιντεάκι με το unboxing του χειριστήριου του PlayStation 5 και την κάμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν το κανάλι Κώστας Infinity Games. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Σαββάτο 10 η ώρα το βράδυ είμαστε εδώ και κάνουμε live και παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Και πάλι σας εύχομαι ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Πάνω απ' όλα υγεία. Και θα τα πούμε. Να είστε καλά.